την αρχή της εβδομάδας υπήρχαν πολλά δημοσιεύματα και κεντρικά και τοπικά, σύμφωνα με τα οποία κατά κάποιο τρόπο ο καιρός χαλάει. Προτείνω να πάμε στον κύριο Μανώλη Λέκα, τον μετεωρολόγο, προκειμένου να τα βάλουμε σε μία σειρά και να μας πει αν η φράση «ο καιρός χαλάει» είναι μύθος ή θα αποτελέσει μία πραγματικότητα. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα κύριε Βαγιωτόπουλε, καλησπέρα και σε όλους τους τηλεθεατές σας. Να είστε καλά. Για πείτε μας κύριε Λέκα, τι να περιμένουμε τις επόμενες μέρες. Καλό καιρό. Θα είναι ένα διάστημα πραγματικής καλοκαιρίας. Το κύριο χαρακτηριστικό θα λέγαμε είναι η σταδιακή αύξηση της θερμοκρασίας, θερμοκρασία που θα δώσει έτσι στο Φεβρουάριο την τιμητική να ισχύει αυτό που λέμε ότι από το Φεβρουάριο ουσιαστικά όσο και αν έχουμε κρύα κάποια στιγμή θα μας δείξει και νότα καλοκαιρινή και θα το κάνει με τον καλύτερο και πιο ζεστό τρόπο θα λέγαμε και το Σαββατοκύριακο δεύτερο αλλά και στην πορεία του. Το άλλο χαρακτηριστικό είναι η καλοκαιρία η οποία θα διακόπτεται μένα από κάποιες νεφώσεις αλλά κατά τα άλλο ο καιρός θα είναι πάρα πολύ καλός, ενώ υπάρχει και ένα στοιχείο ευτυχώς μόνο για μία μέρα, βέβαια συνάδει αυτή η μέρα με τις καρναβαλικές εκδηλώσεις και είναι ένα στοιχείο ανεμολογικό το οποίο αυτό πραγματικά δεν είναι και ο κατά ανάγκη αρνητικός παράγοντας, αλλά σε κάθε περίπτωση θέλει μια ιδιαίτερη προσοχή, γιατί πραγματικά στις περιοχές εκείνες όπου θα γίνει σημαντικότερες, όπως το λέτε και εσείς, καρναβαλικές εκδηλώσεις, το Ρέθυμνο, εκεί αυτός ο καταβατικός νοτιάς ενισχύεται ακριβώς την ώρα που θα κορυφωθούν και οι δραστηριότητες εκεί. Γι' αυτό επισημαίνουμε προσοχή στους νοτιάδες της Κυριακής. Θα είναι σε ένταση μεταξύ 6 και 7 ποφόρ, αλλά φυσικά οι μέγιστες εντάσεις του κατά διαστήματα και ιδιαίτερα προς το μεσημέρι ενδεχομένως εξεπερνούν και τα 7 ποφόρ και αυτό είναι που δίνω εγώ την νότα προσοχής σε αυτό. Σε όλη την Κρήτη, σε όλες τις περιφερειακές ενότητες. Ναι, ούτως ή άλλως ο νοτιάς επηρεάζει όλες τις βόρειες. Όλες τις βόρειες περιοχές του νησιού εξαιτίας ότι λειτουργεί ως καταβάτης. Επηρεάζει φυσικά και τα νότια. Στα νότια όμως οι εντάσεις είναι στα 5 με 6 μποφόρ και με μια σταθερότητα στις εντάσεις. Δυστυχώς όμως στα βόρεια, εξαιτίας ότι γίνεται καταβατικός αυτός ο άνεμος και περιοχές όπως ιδιαίτερα το Ρέθυμνο και το Ηράκλειο, καθώς επίσης και τα βόρεια του νομού Λασιτίου, βιώνουν εντάσεις ανέμων που όπως σας είπα ξεπερνάνε τα 6 με 7 μποφόρ και αυτό είναι που τέλος πάντων θα πρέπει λίγο να το προσέξουμε. Αναφορικά για τη Δευτέρα τώρα κύριε Λέκα, τι θα επικρατήσει? Κοιτάξτε, για την Δευτέρα αναμένεται ότι γενικά θα έχουμε ένα καλό σκηνικό του καιρού. Το αισιόδοξο είναι ότι από το βράδυ και όλα της Κυριακής αναμένεται ότι οι νοτιάδες θα εξασθενήσουν. Έτσι λοιπόν θα τους βρει η καθαρά Δευτέρα πιο εξασθενημένους. Ναι, μένουν με νότια τάση, θα παραμείνουν νοτιάδες, αλλά η έντασή τους πλέον θα είναι στις περισσότερες περιοχές, στα 3 με 4 μποφόρ. Θα υπάρξουν βέβαια περιοχές στα νότια που μπορεί να διατηρούν κυρίως εδώ δυτικές περιοχές, δυτικά πελάγη, όπου θα διατηρούν ακόμη τα 5 τοπικά και 6 μποφόρ προς τα πλέον δυτικά. Αλλά το υπόλοιπο νησί θα λέγαμε ότι θα έχει ήπιους τους ανέμους. Ο καιρός θα είναι πάρα πολύ καλός. Βροχή δεν περιμένουμε δηλαδή? Όχι, όχι. Για βροχή δεν υπάρχει τέτοια ένδειξη. Παρά το γεγονός ότι και η Κυριακή θα έχει συννεφιά, αλλά θα είναι μια συννεφιά ιδιαίτερα ευχάριστη, γιατί θα κάνει έτσι κατά κάποιο τρόπο μια σκίαση του ήλιου, που τη Δευτέρα θα είναι περισσότερος ο ήλιος βέβαια σε σχέση με την Κυριακή. Δεν περιμένουμε φαινόμενα, φυσικά και αν προκύψουν κάποιες νεφώσεις φαινόμενα δεν περιμένουμε. Οι θερμοκρασίες τώρα φαίνεται ότι θα είναι αρκετά υψηλές, γιατί από αύριο κιόλας ξεπερνάμε τους 20 βαθμούς. Την Κυριακή, κυρίως σε βόρειες περιοχές, το θερμόμετρο θα ξεπεράσει τους 20 και 21 με 22 βαθμούς Κελσίου και βέβαια και την καθαρά Δευτέρα. Οι θερμοκρασίες αρκετά υψηλές, γιατί φαίνεται ότι θα είμαστε στις μέγιστες τιμές ενδεχομένως πάνω από τους 21 με 22 βαθμούς Κελσίου. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Λέκα, να σας ευχαριστήσω θερμά. Να πω, συγγνώμη. Ναι, ολοκληρώστε βέβαια. Λίγο για τη σκόνη, γιατί γίνεται πολύ κουβέντα και αναφορικά για τη σκόνη. Με τη σκόνη, τι θα επικρατήσει? Ναι, προσέξτε, η σκόνη είναι κάτι το οποίο το έχουμε συνηθίσει πάντα με τέτοιου είδους συστήματα τα οποία μας τροφοδοτούν με τις νοτιάδες. Θα έχουμε σκόνη. Αυτό δεν το απορρίπτουμε. Αλλά δεν είναι σε επικίνδυνα σημεία, τουλάχιστον
στην κατώτερη ατμόσφαιρα για ανθρώπους οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα και πολλές φορές στο άκουσμα της σκόνης και μόνο αρρωσταίνουν. Προς Θεού, η σκόνη στα κατώτερα στρώματα δεν θα είναι σε τόσο μεγάλη συγκέντρωση, θα υπάρχει σκόνη στην ατμόσφαιρα, θα δημιουργεί κυρίως προβλήματα, θα το καταλαβαίνουμε στην όραση, δηλαδή θα βλέπουμε κάποια σκόνη να αιωρείται στην ατμόσφαιρα. Τίποτα περισσότερο. Μάλιστα. Και δεν είναι σε επίπεδα που έχουμε βιώσει χειρότερου χαρακτήρα. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλό τριήμερο να έχουμε, κύριε Λέκα.